Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην αξιωματική αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών αλλά και τις επόμενες κινήσεις. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Αβραάμ Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, Αβραάμ Θεοδωρίδης και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αμιντέο. Να τα δούμε αναλυτικά. Καλησπέρα σας, κύριε συντονιστά. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, λίγο την άποψή σας και φυσικά και το πώς πήγε το ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας και μετά να δούμε όσα υπόθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή και το μήνυμα που έστειλε στους ψηφοφόρους αλλά και στα στελέχη ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Βακρατσά, αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα δυνηρό σοκ για όλους μας. Πρωτίστως, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη. Πρωτίστως η ευθύνη είπε ότι βαρύνει τον ίδιο, αλλά βαρύνει και όλα τα στελέχη από όλα όσα είχαμε εμπλακεί σε αυτή την εκλογική μάχη. Είναι το αποτέλεσμα όμως, στη Φλόρινα είναι ικανοποιημένος ο Μάκης ο Θεοδωρίδης. Εκλέξατε βουλευτή την σημερινή και πάλι βουλευτή την κυρία Πέρκα. Υπήρχαν και άλλα στελέχη. Περιμένατε στη Φλόρινα μεγαλύτερο ποσοστό, κύριε συντονιστά? Είστε ικανοποιημένος? Ποια είναι η άποψή σας? Κύριε Βακρατσά, με τη συνολική εικόνα σε όλη τη χώρα, ο νομός Φλόρινας πήρε υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. Αναμφίβολα περιμέναμε κάτι παραπάνω, περιμέναμε τη μεγαλύτερη στήριξη του κόσμου. Σε αυτό όμως το σημείο πρέπει να σταθούμε στο ότι είμαστε στην επόμενη μέρα, είμαστε σε μια μέρα πάλι προεκλογική, πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να δώσουμε τον αγώνα για να σταματήσουμε σε αυτό που λέμε να επανέλθει η δεξιά στην κυβέρνηση και να έρθει με ποσοστά τέτοια που να τις επιτρέψουν να είναι αλαζονική και να προστατεύσουμε την αλαζονία στη διακυβέρνηση και να προστατεύσουμε καταρχήν τη δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί όταν τα ποσοστά είναι τόσο μεγάλα, πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, αλλά οφείλουμε και ως παράταξη και ως κόμμα εξουσίας να προστατεύσουμε και τις κοινωνικές ομάδες που απειλούνται από αυτές τις πολιτικές και πρέπει σε αυτό το μικρό διάστημα να αναδείξουμε το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και με τις δικές μας προτάσεις και να κάνουμε έναν αγώνα με θετικό πρόσημο για το ποια είναι η εναλλακτική μας πρόταση σε αυτή την απειλή που δέχεται η κοινωνία μας. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε για μια ακόμη φορά κέρα την ευθύνη για την ΙΤΑ και επιχείρησε να ξεδιπλώσει το νέο αφήγημα εν ώψη του δεύτερου γύρου των εκλογών. Με ποιο στόχο πάτε στη νέα εκλογική αναμέτρηση και βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει μια τεράστια κριτική αλλά και μια μεγάλη αντιπαράθεση που ανοίγει με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Θεοδωρίδη? Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκεί βλέπουμε ότι υπήρχε μια μεγάλη αποδοχή. Το ΠΑΣΟΚ πήρε πολλούς ψήφους και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως το δούμε αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πώς το αντιμετωπίσετε εσείς? Κύριε Βακρατσά, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εκλογές γίνανε για να κριθεί κυβέρνηση και όχι αντιπολίτευση. Ναι. Τα ποσοστά που, θα πω πολύ σύντομα ότι τα ποσοστά που πήρε το Κινάλ δεν είναι τεράστια, ανέβασε ένα μικρό ποσοστό. Βέβαια ο καθένας μπορεί να επιδιώκει αυτό που θέλει. Εμείς αυτό που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος είναι ότι δεν θα μπούμε σε μικροκομματικούς εμφυλίους που θα ευνοούν τη δεξιά. Μάλιστα. Δεν θα μπούμε σε αυτό το διάλογο. Οφείλετε να αλλάξετε όμως. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Γιατί ήσασταν σίγουροι ότι δεν είστε κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το 1974, από ό,τι διαβάζω κιόλας εγώ. 20 μονάδες. Κυβέρνηση με αντιπολίτευση δεν υπήρχε ποτέ. Άρα κάτι φταίει. Και σίγουρα θα το δείτε μετά τις εκλογές. Εδώ, κύριε Βακρατσά, είναι τεράστιο το διακύβευμα, είπαμε, των εκλογών. Και έχετε δίκιο ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, ότι πρώτη φορά κυβερνών κόμμα δεν έχει και απώλεια. Με τόσα που έχει κάνει, ακρίβεια, υποκλοπές, να μην τα πούμε. Θα σας πω, δώστε μου 2-3 λεπτά να εξηγήσω κάτι όμως. Με υποκλοπές, με ακρίβεια, δεν έχει ούτε μία απώλεια.
Αυτό θα το εξηγήσουμε και θα αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. Τώρα, υπάρχει όμως, έλεγε ο Λουί Αλτουσέρης, ένας θεωρητικός της αριστεράς, έλεγε ότι όταν ο νεοφιλελευθερισμός περνάει κρίσης, δεν έρχεται αυτόματα και από μόνη της στην εναλλαγή της εξουσίας ο σοσιαλισμός ή οι δυνάμεις, οι δημοκρατικές που λέμε εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις. Δεν έρχονται από μόνες τους. Γιατί ο φιλελευθερισμός στις κρίσεις του παράγει φασιστικά φαινόμενα και οδηγεί τον κόσμο στα άκρα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν πρέπει ο θυμός, η αγανάκτηση να πάει στα άκρα. Πρέπει να πάει συντεταγμένα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί εμείς θα είμαστε η άμυνα και το ανάχωμα σε αυτή τη λέλαπα που βιώνει, που θεωρούμε ότι βιώνει και περιγράφουμε, και μπορεί να μην το περιγράψαμε σωστά, ο ελληνικός λαός. Αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, με την ακρίβεια, με την εσχοκέρδεια, με τις υποκλοπές, με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, με την παιδεία, με όλα αυτά. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι και πιθανόν κάτι δεν κάναμε καλά. Σε αυτό το σημείο, αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι στο γιατί χάσαμε, γιατί επέβαλε η Νέα Δημοκρατία τη δική της ατζέντα, σε συνδυασμό με την μηδιακή κυριαρχία που είχε αναμφισβήτητα, επικράτησε η δική της ατζέντα σε όλη την προεκλογική περίοδο. Επίσης, στρατηγική ήταν η δική μας, ήταν η στρατηγική της απλής αναλογικής και της στρατηγικής μας. Για την απλή αναλογική. Mm-hmm. Ήταν μια στρατηγική μας ήττα αυτό με την απλή αναλογική. Επενδύσαμε στην απλή αναλογική. Ως αριστερά οφείλαμε και πήγαμε με την απλή αναλογική. Πιστέψαμε στην εργασία. Δυστυχώς όλοι οι άλλοι δεν πιστέψανε σε αυτό. Εμείς κάναμε το χρέος μας απέναντι στη συνείδησή μας, σε αυτό που λέγαμε αριστερό πρόσημο. Επίσης, η εικόνα του κόμματός μας δεν ήταν καλή απέναντι στον κόσμο σε όλη την προεκλογική περίοδο. Είχαμε άστοχες τοποθετήσεις από όλους μας, παλινοδίες, και όλα αυτά, κύριε Βακρατσά, οφείλουμε να τα αλλάξουμε. Άρα να γνωρίζετε τα λάθη που κάνατε και ευελπιστείτε κάποια να διατερθούν. Σίγουρα τη μεγαλύτερη έτσι διαδικασία που θα τη δούμε μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Δηλαδή, εκεί ίσως ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα, κύριε συντονιστά. Η 25η Ιουνίου είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί μέχρι τότε επιδιώκουμε τη δυνατότερη συσπήρωση των δημοκρατικών πολιτών, των προοδευτικών πολιτών, να ενισχύσουμε την προοδευτική παράταξη. Οφείλουμε να συμμετέχουμε όλοι μαζί στο να μπούμε ανάχωμα σε μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση που πάει να βγει. Πρέπει να πάμε όλοι και όλες στις κάλπες για να εξαντλήσουμε την κάθε δυνατότητα, ώστε να δούμε πόσο μπορούμε να ανακάμψουμε και να κερδίσουμε. Τώρα, κλείνοντας, στη Φλόρινα θα δούμε το ίδιο ψηφοδέλτιο. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί είναι με λίστα πλέον, ή πάμε με τους ίδιους υποψηφίους, κύριε συντονιστά? Κοιτάξτε, αφού σας πω ότι θα δούμε, γιατί μπαίνει το θέμα όπου είχαμε ένα δημόσιο υπάλληλο μέσα στο ψηφοδέλτιο. Μπαίνει το θέμα της ξαναπαραίτησής του και στο να ξαναμπεί σε μια διαδικασία. Αυτό θα το δούμε. Το ψηφοδέλτιο θα είναι, εννοείται, η πρόθεση είναι να είναι το ίδιο, εκτός από αυτό που σας ανέφερα, αλλά να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι ο αγώνας αυτός που θα δώσουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι ένας αγώνας επιβίωσης για την παράταξή μας, αλλά ένας αγώνας επιβίωσης για την κοινωνία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε μετά την ορκομοσία των βουλευτών εδώ, γιατί θα έχουμε αρκετές εκπομπές για την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας. Ευχαριστώ πολύ.